Και στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση για την κίνηση το Σαββατοκύριακο. Καλωσορίζω στο στούντιο εδώ ζωντανά τον Κυριάκο τον Καλκυπακίδη που θα μας δώσει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και ειδήσεις για το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα, Εύη. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε για τις επόμενες ημέρες αλλά και για αγώνες που έχουν γίνει. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία αγωνιστική της Football League για τα play-out. Η τελευταία αγωνιστική της Football League είναι την Κυριακή, ειδικά για τα play-out όπως είπαμε. Μεγάλο ενδιαφέρον στον Βόρειο Όμιλο. Να δώσουμε και την κάρτα των αγώνων αυτών. Μεγάλο βαθμολογικό suspense μπορούμε να πούμε η τελευταία αγωνιστική. Έχουμε το παιχνίδι Αναγέννηση Καρδίτσα Αιγινιακός. Ένα παιχνίδι ζωής ή θανάτου. Εντός εισαγωγικών βέβαια, δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο ζωή. Μάλλον μόνο ζωή υπάρχει, θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αθλητικός θάνατος. Αθλητικός θάνατος υπάρχει, βέβαια, ναι. Εδώ όμως αυτό το παιχνίδι, η έκβασή του και το αποτέλεσμα μάλλον θα κρίνει αν κάποια ομάδα θα έχει ελπίδες να παραμείνει στην κατηγορία. Βέβαια, όλα εξαρτώνται από τον αγώνα Αγροτικού Αστέρα Τύρναβος. Το παιχνίδι αυτό μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον μόνο για τον Τύρναβο. Αν κερδίσει ο Τύρναβος, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον το αποτέλεσμα του αγώνα Καρδίτσα Αιγινιακού. Όπως βλέπουμε, ο Πιερικός Ζάκυνθος αυτό το παιχνίδι δεν θα γίνει. Και έτσι όλα παίζονται νομίζω στη Θεσσαλονίκη, στο παιχνίδι Αγροτικού Αστέρα Τύρναβος. Ο Τύρναβος, ο οποίος έχει φτάσει πολύ κοντά στην πηγή και ελπίζω ότι θα πιει νερό. Να δούμε και τη βαθμολογία από αυτήν την, έτσι πως έχει διαμορφωθεί. Βλέπουμε ο Αγροτικός Αστέρας είναι με 19 βαθμούς, η Ζάκυνθος 17, Τύρναβος 17, Αναγέννηση Καρδίτσας και Αιγινιακός 15, ο Πιερικός στο τέλος με ένα βαθμό, αλλά έχει και μείον 3. Άρα αν κερδίσει ο Τύρναβος δεν έχει σημασία τι θα κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Μάλιστα. Τώρα, Κυριάκο, αν δεν έχεις να πεις κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τους αγώνες και τα παιχνίδια, να πάμε στην κλήρωση που έγινε εδώ, στην Κατερίνη, στο γύρο 15. Να πούμε ότι έγινε η κλήρωση στην ΕΚΑΒΗ για το Πανευρωπαϊκό του 2015, Under 19. Η Ελλάδα σε βατό όμιλο. Νομίζω ότι μπορεί να, και όπως είπε και ο Γάλλος ο προπονητής, ότι η Ελλάδα έχει τον κόσμο μαζί της, έχει το πλεονέκτημα της έδρας και είναι μια ομάδα που μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά, είναι μια καλή ομάδα. Βέβαια αυτά θα φανούν μέσα στο γήπεδο. Να δώσουμε και να πούμε ότι ο πρώτος αγώνας ξεκινάει στις 6 εβδόμου, σε 7 η ώρα στη Βέρεια είναι το παιχνίδι και να δούμε το πρώτο κρουπ από το πίνακα. Και είπαμε στις 6 Ιουλίου ξεκινάει. 6 Εβδόμου, 7 η ώρα είναι Δημοτικό Στάδιο Βερίας. Ο πρώτος αγώνας Ελλάδα-Ουκρανία, Αυστρία-Γαλλία πάλι στις 6 Εβδόμου, στις 9 η ώρα, στο πρώτο ΔΑΚ Κατερίνης. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο όμιλο που μετέχει η Εθνική Ελλάδος. Όπως είπαμε, Ελλάδα-Ουκρανία στις 6 Εβδόμου, Αυστρία-Γαλλία 6 Εβδόμου, Ελλάδα-Αυστρία στις 9 Εβδόμου, Ουκρανία-Γαλλία 9 Εβδόμου, Γαλλία-Ελλάδα 12 Εβδόμου, στο πρώτο ΔΑΚ Κατερίνης αυτό το παιχνίδι, και Ουκρανία-Αυστρία 12 Εβδόμου. Να δούμε και το δεύτερο γκρουπ, πώς έχει. 7 Εβδόμου ξεκινάνε εδώ οι αγώνες, Ολλανδία-Ρωσία, στις 6.30 ώρα στη Λάρισα, Γερμανία-Ισπανία την ίδια μέρα στις 9.45 και αυτό στη Λάρισα το παιχνίδι, Ισπανία-Ρωσία στις 10 Εβδόμου, στις 7 η ώρα Δημοτικό Στάδιο Βερίας, Γερμανία-Ολλανδία στην Κατερίνη στις 9 η ώρα, στην 10 του μηνός αυτά τα παιχνίδια, και Γαλλία-Ολλανδία στις 9 η ώρα, στις 13 Εβδόμου, Δημοτικό Στάδιο Βέρειας, και Ρωσία-Γερμανία, 13 Εβδόμου, 9 η ώρα, Δημοτικό Στάδιο, πρώτο ΔΑΚ Κατερίνης. Αυτό είναι βέβαια και ο τελικός, θα πούμε ότι θα γίνει εδώ στην Κατερίνη. Ήταν, νομίζω η Ένωση εδώ το κυνήγησε πολύ και κατάφερε να πούμε εδώ, Εύη, ότι η Ουκρανία είναι, τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της, στον 8ο όμιλο, είναι τροπιούχος το 2009. Είναι οι ομάδες οι οποίες είναι στον όμιλο της Ελλάδος. Η Αυστρία και αυτή τερμάτισε πρώτη στο δεύτερο όμιλο. Η Γαλλία, η οποία τερμάτισε και αυτή πρώτη στο 12ο όμιλο,
Είναι δύο φορές έχει πάρει το πρωτάθλημα, το 2005 και το 2010. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδος εδώ στην Κατερίνη. Και μια που μιλάμε για Εθνική Ελλάδος, παίζει αύριο η Εθνική Ελλάδος. Έχουμε και την Εθνική Ελλάδος. Ο Μαργαριάν είναι, που βλέπουμε στον πάγκο της Εθνικής, θέλει την πρώτη του νίκη στα νησιά Φερόε, αυτό το παιχνίδι, 13 έκτου ημέρα Σάββατο στις 21:45. Νομίζω ότι πρέπει η Ελλάδα να κερδίσει για να ξεκινήσει αυτή τη δεύτερη πορεία που θέλει να κάνει. Πρέπει να μην χάνει από εδώ και πέρα η Εθνική Ελλάδα για να έχει ελπίδες να προκριθεί. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει Σάββατο και την Κυριακή, όλη η Ευρώπη παίζει ποδόσφαιρο. Μάλιστα, και νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο και ότι θα πρέπει η Ελλάδα να κερδίσει σε αυτό το μάτς. Και πάμε σε μια άλλη ομάδα η οποία κέρδισε. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, να πούμε ότι μάλλον ο Ιγκόρ Τούντορ είναι εκτός απρόπτου. Κέρδισε καινούργιο προπονητή. Ναι, ναι, κέρδισε τις γυναίκες ο ΠΑΟΚ σήμερα. Είπα να το ξεκινήσουμε με τις γυναίκες που ευτυχώς παίζουν οι γυναίκες και κερδίζουν παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα το αφήσουμε για το τέλος για να είναι μια ευχαριστήριση. Να το αφήσουμε στο τέλος, ναι, καλύτερα. Λοιπόν, ο Κροάτης, ο νέος προπονητής. Ο Κροάτης, ο Τούντορ είναι ο νέος εκτός απρόπτου, ο νέος προπονητής. Προπονητής της Χάιντουκ, ο οποίος έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Είναι μια επιλογή του Άρνεσεν. Πιστεύουν ότι στον ΠΑΟΚ ότι θα πάνε καλά με τον νέο τους προπονητή. Πάντως, επισήμως, Κυριάκο, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί αλλά υπάρχουν τα δημοσιεύματα στη χώρα του, στην Κροατία, όπου λένε ότι έχει κλείσει. Λένε ότι έχει έρθει στην Ελλάδα, μίλησε με τους υπεύθυνους του ΠΑΟΚ και περιμένουν να ανακοινωθεί επίσημα και από τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ακόμα ότι ο Δέλλας συνεχίζει στη Super League με την ΑΕΚ, τα βρήκε με τον Ελισανίδη, συζήτησαν οι δύο άντρες και θεώρησαν καλό να συνεχίσουν όπως είναι και στη Super League. Να πούμε ακόμα ότι στις 26 έκτου είναι η Γενική Συνέλευση του Πιερικού. Εκτός του Μανόλα δεν εμφανίστηκε κανένας άλλος. Βέβαια μέχρι την τελευταία μέρα που θα κατατεθούν οι προτάσεις για Δέλτα Σίγμα, νομίζω ότι παίζονται πολλά και θα ακούγονται πολλά. Ελπίζουμε στο τέλος να βρεθεί η λύση και να πρωταγωνιστήσει ο Πιερικός στην νέα σεζόν. Και εδώ τα πράγματα είναι ρευστά, Εύη. Θα περιμένουμε τελικά τις αποφάσεις, τι θα γίνει με την ΕΠΟ και την Football League και ποιες ομάδες θα παίζουν και θα παίζουν. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Ο Άρης περιμένει να βγουν οι δεύτερες ομάδες από την γάμα κατηγορία. Αυτό το σενάριο ενδεχομένως να ευνοήσει και τις ομάδες της Football League, να μην παίξει και καμιά ομάδα. Υπάρχουν πολλά σενάρια και θα περιμένουμε κανένα δεκαπενθήμερο ακόμα να δούμε πού θα σταματήσει η μπάλα για να πάρθουν τελικά οι αποφάσεις. Πάντως φαντάζομαι, Κυριάκο, στη Γενική Συνέλευση και μετά θα έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Γι' αυτό νομίζω ότι η Γενική Συνέλευση πήγε λίγο πίσω, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, το τι θα γίνει, να επικυρωθούν και οι βαθμολογίες, να γνωρίζουμε πώς θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα από τη νέα σεζόν. Τώρα, έχουμε άλλες αθλητικές ειδήσεις ή θα κλείσουμε με χαρούμενες ειδήσεις? Χαρούμενες ειδήσεις, ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Η γενική ομάδα του ΠΑΟΚ, εδώ βλέπουμε τα πλάνα, είναι από το ενωσιακό γήπεδο της Κατερίνης. Στην σέντρα βλέπετε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε αυτό το παιχνίδι με 2-0 τον Ατρόμητο Αθηνών. Ένα καλό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, εδώ βλέπετε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε καθόλου σε αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 2 κύπελλα σε αυτό το γήπεδο και νομίζω ότι προσδοκεί και το τρίτο να πάρει και να το κάνει και, να κάνει και τάμπ. Τώρα έχουμε την Κυριακή ο τελικός. Την Κυριακή θα γίνει ο τελικός. Βέβαια ο τελικός θα γίνει με τον ΠΑΟΚ, είναι μια ομάδα η οποία πάει στον τελικό και τώρα αυτή την ώρα πρέπει να φτάνει στο τέλος το παιχνίδι δράμα Γλυφάδα. Θα δούμε τον νικητή από αυτό το παιχνίδι, ποιο θα είναι, και μία από τις δύο ομάδες θα πάει στον τελικό. Να πούμε ότι ο καιρός καλός, βέβαια μεγάλη θερμοκρασία επηρέασε τα κορίτσια στην αγωνιστικότητα που είχαν. 32 βαθμούς και πάνω, 4,5 ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολες οι συνθήκες, όμως ανταπεξέλθηκαν και αυτοί που παραβρέθηκαν στο γήπεδο και οι οργανωμένοι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ που ήταν γύρω στους 100, ενίσχυαν την ομάδα του ΠΑΟΚ ώστε να φτάσει στην εύκολη αυτή νίκη. Κυριάκο, σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Και εγώ.